Σήμερα είχαμε την συνάντηση με τους εργαζόμενους της Ένωσης Ιτίας για αυτό το φλέγον πρόβλημα που αφορά το θέμα της αποζημίωσής τους. Οι εργαζόμενοι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δίνουν μία μάχη. Μία μάχη προκειμένου να δικαιωθούν. Τι σημαίνει δικαίωση? Να πάρουν πίσω τον κόπο και τον υδρότα τους. Τόσο η διοίκηση της Ένωσης Ιτίας, η Τράπεζα Πειραιώς και από κοντά και η κυβέρνηση συνομολογούν ότι πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία, ότι πριν απ' όλα πρέπει να δουν το τι συμφέρει την αγορά, τι συμφέρει την οικονομία και την ανάπτυξη. Όταν όμως εννοούν αυτή η ανάπτυξη, εννοούν τα συμφέροντα της Τράπεζας Πειραιώς, εννοούν τη διάλυση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος που έχει ξεκινήσει το ξύλωμα του πουλόβερ και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας, για ένα και μόνο λόγο, να κυριαρχήσει το ιδιωτικό κεφάλαιο στο χώρο της εμπορίας, στο χώρο της αγροτικής οικονομίας, με βασικούς ζημιωμένους τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους, όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση της Ένωσης Ιτίας. Το ΚΚΕ συνεπές στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων έφερε το θέμα της αποζημίωσής τους στη Βουλή. Παρά τα πολλά εμπόδια μέχρι να συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση και την άρνηση του Υπουργού να έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής και να συζητήσουμε αυτό το θέμα, παρόλα αυτά επιμείναμε μέχρι που τελικά ήρθε και συζητήσαμε. Ο Υπουργός ουσιαστικά δεν δικαιώνει τους εργαζόμενους, με το πρόσχημα ότι εκκρεμεί η δίκη. Ένα δικαστήριο προσέφηκε η διοίκηση της Ένωσης ουσιαστικά σε βάρος των εργαζομένων. Εμείς είπαμε στον Υπουργό, είναι άλλο το νομικό, η νομική εκκρεμότητα και είναι άλλο πράγμα η πολιτική θέση και απόφαση που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Υπουργός. Δηλαδή τι? Να στηρίξει τους εργαζόμενους. Έχει μεγάλη βαρύτητα ένας Υπουργός να στηρίξει τα δικαιώματα των εργαζομένων, ακόμα και αν εκκρεμεί ένα δικαστήριο. Σε δεύτερο χρόνο, εάν ήθελε η κυβέρνηση, θα μπορούσε μέσα από νομοθετική ρύθμιση να εξαιρέσει τους εργαζόμενους της Ιτίας από τον πτωχευτικό κώδικα, που δίνει ο πτωχευτικός κώδικας το δικαίωμα πρώτα να επιλύονται, να ικανοποιεί την τράπεζα, δευτερευόντως την εταιρεία και ό,τι απομείνει τους εργαζόμενους, δηλαδή τίποτα, στην ουσία να μην τους ικανοποιεί. Θα μπορούσε, λέει, να έρθει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση και να εξαιρεί την περίπτωση της Ένωσης Ιτίας και τους εργαζόμενους. Δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση, ακριβώς γιατί υπερασπίζεται αυτή την πολιτική. Εμείς υποσχεθήκαμε, δώσαμε την υπόσχεσή μας στους εργαζόμενους ότι θα συνεχίσουμε να το έχουμε στην επικαιρότητα. Εκκρεμεί συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, μιας και τυχάνει να είμαι και Περιφερειακός Σύμβουλος. Το θέμα θα συνεχίσουμε να το φέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιτίας με το Σήμο τον Σημεωνίδη και προφανώς και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θα δούμε να δώσουμε συνέχεια κατατέτοντας τροπολογία σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή εξαίρεσης των εργαζομένων της Ένωσης Ιτίας από τον πτωχευτικό κώδικα, έτσι ώστε να δοθεί η προτεραιότητα ικανοποίησης των εργαζομένων με την αποζημίωσή τους. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Γιατί πάντα όταν αγωνίζεσαι καταφέρεις να κερδίσεις πολλά και ό,τι κατακτήθηκε μέχρι σήμερα κατακτήθηκε με αγώνες. Κρατάω ορισμένα σημεία από την τοποθέτηση του Υπουργού στη Βουλή, ότι μπορεί να έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι. Βέβαια, επιρρύπτοντας την ευθύνη στους εργαζόμενους, στην πραγματικότητα απέφυγε να πάρει σαφή θέση. Άφησε μια χαραμάδα ότι θα μπορούσε το δικαστήριο να λάβει το μήνυμα αυτό και να δικαιώσει τους εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό πρέπει οι εργαζόμενοι να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, την υπόθεση στα χέρια τους και να πιέσουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό άλλωστε και η τροπολογία που λέμε να καταθέσουμε είναι ένα μέτρο πίεσης προς την κυβέρνηση, αλλά και στους άλλους τοπικούς βουλευτές, τον κύριο Πλαγιωτάκη και τον κύριο Θαρψανιώτη, που έχουν δηλώσει δημόσια
ότι υπερασπίζουν το δικαίωμα, το αναφέρετο δικαίωμα των εργαζομένων για να πάρουν πίσω τον κόπο και τον ιδεώτα τους. Άρα λοιπόν μια κατάθεση τροπολογίας στην Βουλή νομίζω ότι θα μπορούσε να ψηφιστεί από όλους τους βουλευτές. Οψόμεθα για αυτό το ζήτημα. Άλλωστε υπάρχει και προηγούμενο, υπάρχει δεδικασμένο με την Ένωση της Λάρισας, που αντίστοιχα εκεί οι εργαζόμενοι εξαιρέθηκαν του πτωχευτικού κώδικα και αποζημιώθηκαν έναντι όλων των υπολείπων. Άρα, από αυτή την άποψη λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε μέσα από τους αγώνες και τη συνεχή πίεση τελικά να πετύχουμε το σκοπό, δηλαδή της δικαίωσης των εργαζομένων.